είναι το υπερσύγχρονο σύστημα σόναρ, το οποίο θα ανοιχνεύσει τον πυθμένα τόσο τη λίμνη στο Μιτσερό, όσο και στον Ξηλιάτο. Πλέον όλοι αναποθέτουν τι ελπίδε του στο σόναρ για εντοπισμό ακόμη τριών θυμάτων του περιβόητου Ορέστη. Το πρώτο φω τη αυριανή ημέρα οδηγεί διάφορε υπηρεσίε του κράτου στην κόκκινη λίμνη σε μια γιγαντία επιχείρηση πρωτοφανή για τα κυπριακά δεδομένα. Το ρεπορτάζ είναι τη Έλενα Λουκά. Ούτε και η 20η ημέρα ερευνών για τον εντοπισμό ακόμη δύο του Ορέστη στην Κόκκινη Λίμνη δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Με τη βοήθεια γερανοφόρου και του σιδερένιου κουβουκλίου γύρω στι 12 το μεσημέρι, καταδίθηκε δίτη με σκάφανδρο σε βάθο 12 περίπου μέτρων. Το σημείο από το οποίο ανασύρθηκε χθε απόγευμα το τσιμεντομπλοκ, το οποίο έδεσε πάνω σε ταξιδιωτική βαλίτσα, στην οποία τοποθέτησε τη σωρό τη Μαρικάρ Βαλτέ, ο δράστη, σύμφωνα πάντα με τον ισχυρισμό του, διερευνήθηκε. Χωρί χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί οτιδήποτε. επιχείρηση ολοκληρώθηκε γύρω στις 2 και 30 το απόγευμα και πλέον μπήκαν στην τελική ευθεία οι προετοιμασίε για να πιάσει δουλειά το υπερσύγχρονο σύστημα Σόναρ αύριο το πρωί. Ήδη το απόγευμα έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά και αργά απόψε θα φτάσει στην Κύπρο και θα παραλυφθεί από την ιδιωτική εταιρεία Μπρασάλ που συμμετέχει ήδη στι έρευνε. Το Σόναρ αναμένεται ότι θα αποκαλύψει όλα όσα κρύβει ο βυθό τόσο τη κόκκινη λίμνη όσο και τη λίμνη του Μεμίστο Ξυγιάτο. Για την αυριανή επιχείρηση, επιστρατεύονται εκτό από το ΣΟΝΑΡ το Κέντρο Συντονισμού Έρευνα και Διάσωση τη Δημοκρατία με κινητή μονάδα, το Τμήμα Τεχνολογική Ανάπτυξη τη Αστυνομία, το Τμήμα Χορομετρία και Εκτιματολογίου, καθώ και η ΣΥΤΑ, η οποία θα πρέπει να ενισχύσει την παροχή του 4G. Όλε οι υπηρεσίε επιστρατεύονται καθώ θα πρέπει να λαμβάνονται δεδομένα στην βάση του Παγκόσμιου Συστήματο Αναφορά Θέση και να μετατρέπονται σε τοπικό, ούτω ώστε να δίδονται. Συγκεκριμένε συντεταγμένε σε περίπτωση καταγραφή οποιοδήποτε αντικειμένου. μεταξύ σε μια άλλη εξέλιξη τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων κατέδειξαν την ταυτότητα τη σωρού η οποία ανασύρθηκε από το φρεατίο του μεταλλείου στο Μιτσερό στις 20 Απριλίου. Το DNA επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για την Αριάν Παλάνα στη Λοζάνο, 28 ετών από τις Φιλιππίνες. Ο δράστης είχε ομολογήσει την διάπραξη της δολοφονίας τη μετά τον εντοπισμό τη σωρού της, αποκαλύπτοντας μάλιστα και την ταυτότητά τη αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τη αφαίρεσε τη ζωή. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του την έπνιξε κατά την διάρκεια σεξουαλική επαφή και ακολούθω έριξε το άψυχο σώμα τη στο φρεάτιο του μεταλλίου. Νέα διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα έξω από το